Γιάννα. Κοιτάξτε, αν δείτε, έτσι όπως τίθεται το ζήτημα, θα πρέπει να αρχίσουμε να θυμόμαστε μερικά πράγματα και να τα θυμίζουμε και στον κόσμο. Τα συμφέροντα της Τουρκίας τα έχουμε αναγνωρισμένα. Με τη συμφωνία της Μαδρίτης, και το ξέρετε. Την όλη γεωπολιτική θέση της χώρας την έχει τακτοποιήσει, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, η συμφωνία του Ελσίνκη. Λοιπόν, για να μην τα ξαναλέω, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να τα αναλύσω. Αυτοί που μ' ακούνε, δόξα τω Θεώ, με το γκουγκλάρισμα πια, όλοι αρχίζουν και μπορούν να είναι ενημέροι, για να είμαι και λίγο σαρκαστική για τα πράγματα. Η ανάλυση λοιπόν σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να είναι απλή. Και δεύτερον, δεν μπορεί να παραγνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει ένας πόλεμος μεταξύ, κατά την άποψή μου, κατά την άποψη του Κουκουέ, μεταξύ δύο ληστών στην Ουκρανία. Είναι ένας πόλεμος που λέγεται proxy war, δηλαδή δι' αντιπροσώπων, όπου από τη μία μεριά έχουμε το ΝΑΤΟ, συνολικά όμως, συνολικά μηδέν της Ελλάδος εξαιρουμένης, με κατά δύο εξαιρέσεις για λόγους ενεργειακούς, και να μην το συζητήσουμε ούτε αυτό γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη Ρωσία με τους δικούς της επιτόπιους εκεί στην περιοχή, συμμάχους και τους οποίους επίσης διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις. Αυτός ο πόλεμος γιατί άνοιξε? Και σε ποιο βαθμό είναι πρόσφορος? Όταν μιλάτε για παραβιάσεις, για τούτα πράγματα, Κίνα στο Αιγαίο, κάποιος πρέπει να είναι πολύ χαζός για να μην θυμηθεί, λέω για παράδειγμα, ότι πέρασε στη Συρία ένα ρώσικο αεροσκάφος 12, 3 δεύτερα μέσα στον ενέργειο χώρο της Τουρκίας και το κατέριψαν. Ναι. Εμείς εδώ έχουμε αβέρτα πάγκο, μπες βγες. Μιλάμε για τα στενά. Ας πούμε για τα στενά ότι η συμφωνία που έχει λήξει εδώ και 3 χρόνια, 4 πόσο έχει λήξει, έχει ανανεωθεί ατύπως και πάει με συμφωνία για τα στενά και είμαστε στα στενά τα οποία έχουν τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει το κόστος διέλευσης. Το κόστος διέλευσης επίσης έχει εξαπλασιαστεί, πενταπλασιαστεί στο Σουέζ. Οι Άγγλοι μαζί με τους Ισπανούς, αλλά κυρίως οι Άγγλοι, ελέγχουν το Γιβραλτάρ. Πάρτε τη Μεσόγειο, δείτε τις τρεις διόδους από τη Μεσόγειο και θα δείτε πόσο δίκιο έχουμε εμείς όταν μιλάμε για ληστές. Όχι ναι. Απλώς ληστές και ληστές με διόδια. Να. Σε αυτό το παιχνίδι έχουμε αμερικάνικες εκλογές τον Νοέμβριο. Με πολλές πιθανότητες οι Αμερικανοί, εντάξει, ακολουθώντας και λίγο το παράδειγμα της Ιταλίας, της Σουηδίας και όλων των υπολείπων, να θέλουν να οδεύσουν προς πιο συμφέρουσες λύσεις. Γιατί συμφέρουσες λύσεις είναι και η Μελόνη και η Σουηδία, αυτές οι συμφέρουσες λύσεις για το κεφάλαιο είναι. Θα βάλουν μια χαρά τους όρους τους τώρα με τους μπαμπούλες που έχουν φτιάξει από μόνοι τους. Κυρία Γκαμέλη. Η Γκρέτα στα οικολογικά από τα 15, τη Μελόνη από τα 14-15 στα φασιστικά, τα οποία είναι πιο μοντέρνα σήμερα. Και παίζουμε λίγο με τα πεπόνια, λίγο με το Twitter, λίγο το ένα με λίγο να το άλλο. Να ρωτήσω λίγο για τα ελληνοτουρκικά, κυρία Γκαμέλη. Κυρία Γκαμέλη, να ρωτήσω για τα ελληνοτουρκικά κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να ρίξουμε κάποιο από το αεροσκάφη. Τα οποία τα τουρκικά που μπαίνουν μέσα στον ελληνικό αεροσκάφο. Μόλις είπα, αγαπητέ Παναγιώτη, μόλις είπα ότι δεν παίζουμε με απλό τρόπο αυτά τα παιχνίδια. Δεν αρχίζουμε τα βλέμμα ούτε σαν ντάμ ούτε σαν σκάκι. Και ντάμ δίπλα κάτω το έτο και ρίξει το ένα και ρίξει το άλλο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό πρώτα απ' όλα μέσα στο ΝΑΤΟ. Και τι λέω, δεν μπορείς να το κάνεις. Το ΝΑΤΟ είναι του οποίου είμαστε σύμμαχοι και εμείς και η Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρξει έκπληξη γι' αυτό. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, σιγά και μην δεν τα ξέρουν και πρέπει να τους ενημερώσουμε. Πού είναι τα αρχηγεία? Πού είναι τα αεροπορικά κέντρα? Πού είναι οι εντός εισαγωγικών κατασκοπίες και αντικατασκοπίες? Τι νος είναι τα όπλα και τα άρματα που φωτογραφίζουν οι Τούρκοι ή διαθέτουν οι Τούρκοι? Τι νος είναι τα άρματα και τα όπλα που έχουμε εμείς και στέλνουμε και αφιδώς χαρίζουμε και στους Ουκρανούς αντικαθιστώντας τα με άλλα συμμαχικά? Ποιος έχει υπογράψει συμφωνίες για όλο αυτόν τον οπλισμό? Όποιος ενδεχομένως, προσέξτε, μπορεί να πρέπει και να συμφέρει σε αυτή την περιοχή της Μεσογείου, κάποια στιγμή να ξοδευτεί για να πάμε για άλλα. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Ουκρανία. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποιος καθησυχαστικός προς τους Έλληνες πολίτες, καθόλου καθησυχαστικός, μένοντας μόνο σε ρητορική βαρβαρότητα και μικροεκλογικά συμφέροντα της Τουρκίας. Φοβάσαι κάτι μεγάλο δηλαδή. Φοβάσαι κάτι δραματικό. Ακριβώς. Το παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή μας είναι χοντρό και η χώρα με βάση τις πολιτικές των κυρίαρχων μέχρι σήμερα κομμάτων έχει μπει σε δεινή θέση στόχαστρου. Πάντως, είναι να πω μια κουβέντα. Δεν μπορείτε τον πόλεμο να τον αποκόψετε από τα τρέχοντα σοβαρά προβλήματα του ελληνικού λαού. Να πάμε λίγο στο μεταναστευτικό που το σηκώνει πολύ. Σχετίζεται άμεσα. Είναι η αιτία. Είναι το κίνητρο. Η ληστεία γίνεται για τις διόδους του πετρελαίου.
για τις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις σε όσο αφορά τις διόδους και τις παραγωγές. Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή, λοιπόν, πάτε να οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές. Αυτή τη στιγμή έχουμε αντιμετωπίσουμε... Το μεταναστευτικό δεν προσφέρεται αυτή τη στιγμή για μικροπολιτική και διπροεκλογική. Με τίποτα. Πρώτα απ' όλα γιατί εμπεριέχει ένα τεράστιο ανθρώπινο δράμα. Και δεύτερον γιατί εμπεριέχει τόνους, εκατομμύρια τόνους υποκρισίας. Εκατομμύρια από όλες τις πλευρές. Αλλά μιλάμε για εκατομμύρια, για να μην πω για δισεκατομμύρια τόνους υποκρισίας. Αρχής γενομένης από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μιλάμε για εργαλειοποίηση των μεταναστών. Εγώ σας μιλάω για τι, την αριθμοποίηση και τιμολογιοποίηση των μεταναστών. Τους δίνουμε λεφτά να τους βαστάνε εκεί. Ναι. Και τους δίνουμε όπλα για να κάνουν πολέμους όπως αυτόν στη Συρία που παράγει πρόσφυγες και μετά λέμε κοίταξε να δεις τα θύματα, βάστα τα εσύ εκεί πουλάκι μου, πάρε 4 δισεκατομμύρια Τουρκία και βάστα τα εκεί. Δηλαδή είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας. Η οποία ήταν άκλια. Τώρα θέλετε να μπω στη λεπτομέρεια ότι ήταν επί Τσίπρα και ήταν και επί Μητσοτάκη και αυτά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω καμία διάθεση να μπω. Εγώ σας μιλάω για την πραγματικότητα αυτή. Άρα η συμφωνία τούτη πρέπει να τηρηθεί. Μετά φέραμε τους σωτήρες, τους συμμάχους μας, τη Frontex. Η Frontex κάνει τις διασώσεις. Η Frontex κάνει τα pushback. Δεν μας έφτανε αυτό. Δεν έχουμε υπόσταση ως κράτη, ως γείτονες κράτη που μιλάμε για πόλεμο 1002. Όχι, επιστρατεύσαμε τις ΜΚΟ. Μαζέψαμε ΜΚΟ από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά, τα θηριώδη κονδύλια, που πάνε κατευθείαν στις ΜΚΟ. Κατευθείαν πάνε. Βέβαια, τα διαχειρίζονται. Οι οποίες ΜΚΟ κάνουν πολιτική. Αλλά αυτές είναι ανεξάρτητες οι ΜΚΟ. Τόσο ανεξάρτητες, ώστε εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να δεν αντικαθιστούμε πλέον τα κόμματα με τις ΜΚΟ. Αφού είναι τόσο ανεξάρτητες, ανανεώστε το πολιτικό σύστημα και φτιάξτε ΜΚΟ τύπου κουκουέ, ΜΚΟ τύπου το ένα, ΜΚΟ τύπου το άλλο. Στα αλήθεια, είμαστε σοβαροί και καθόμαστε και συζητάμε για το μεταναστευτικό με όρους στρατηγικούς. Όταν έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος εθελοντικά μπήκε σε μία ΜΚΟ, θα μου πεις τι σαβουριάζεις όλες. Με το κιανοκιάλι μπορείς να βρεις μία ΜΚΟ που έχει πίσω της ιστορία, πραγματικό ανθρωπισμό, είναι ανιδιοτελής, δεν παίρνει λεφτά. Και μπλα 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 μπλα. Και σε κάθε περίπτωση, με ζωές ανθρώπων συμβολαιοποιημένες, δίνουμε σε ιδιώτες και ιδιωτική πρωτοβουλία όπως είναι η ΜΚΟ. Εμείς οι θεοί, πάρε λεφτά να μου τακτοποιήσεις τη σύντηση, το φαΐ, τη μεταφορά, το κινητό, το δίκτυο, το pushback, το push-in. Πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως εχθροί δημιουργημένοι από τους ίδιους τους εχθρούς τους. Μεγαλύτερος εχθρός για να παράγεις μετανάστες από τον πόλεμο και τη φτώχεια, σωστό, το φόβο και όσα συνεπάγεται δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μισό λεπτό, να παραδεχτούμε κάτι μας. Όλοι μας, χωρίς όμως τσίπα, υποδεχτήκαμε τους Ουκρανούς πρόσφυγες με τον ίδιο τρόπο που υποδεχτήκαμε τους Σύρους, ναι, τους Αφγανούς. Όχι. Υπάρχει πρώτη κατηγορία προσφυγιά, δεύτερη κατηγορία προσφυγιά, τρίτη κατηγορία προσφυγιά. Ναι. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε τους πρόσφυγες που είναι άσπροι και κοντινοί από τους μαύρους και μακρινούς. Ήταν και πολύ και λιγότεροι όλοι, βέβαια. Αντιρατσιστές, αλλά... σπουδαίοι, εντάξει, δημοκράτες και μια σειρά από άλλα πράγματα. Να μου πει κάποιος με πολύ τσίπα, να έχει τσίπα να μου πει ότι δεν είναι διαφορετική μεταχείριση. Αντιμετωπίζουμε το ίδιο τις γυναίκες με μαντήλα και το ίδιο τις γυναίκες χωρίς μαντήλα. Όχι. Και αυτό, ναι, εντάξει, στην Ουκρανία την αποδεχτήκαμε καλύτερα από την άλλη. Φτάσαμε λοιπόν τώρα και μιλάμε για πρόσφυγες που συμφέρουν και πρόσφυγες που δεν συμφέρουν. Οι Ουκρανοί αποκαταστήθηκαν με τη μία. Αποτέλεσμα πολέμου είναι. Αποκατασταθήκαν με τη μία οι Αφγανοί, οι Σύριοι και οι Σομαλοί. Κάθε άλλο παρά. Εντάξει. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε, Γιάννα. Από την ώρα που έχει να κάνει με ζωή και με θάνατο, δεν μπορεί να αντικειμενοποιήσει, κύριο Πουκάνη, εκθέσεις με τα προβλήματα των μεταναστών. Λοιπόν, και για τις υποκλοπές και για το Ουκρανικό, η συντριπτική πλειοψηφία και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι κατά. Να μιλήσει για τις υποκλοπές, κύριε Γιώργο μου. Για τις υποκλοπές, το κουκουέ πάει στον Γόρακα. Μιλάτε κι εσείς τώρα για τις υποκλοπές. Γιατί είναι πιστεύω. Από το 16 παλεύουμε. Στο ίδιο πολιτικό σύστημα και κοινωνία. Από το 16 είχατε βρει τον κοριό στο τηλεφωνικό κέντρο
Τίποτα δεν έχει. Και οι δύο που έχω απέναντί μου εκπροσωπούν κόμματα που κυβέρνησαν επί της θητείας των οποίων. Κύριε Κανέλη, λοιπόν, αυτό που έφερα ακολουθείτε.